Φίλοι και φίλες, γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα Κυριακή στο Είμαστε Εδώ. Σήμερα η εκπομπή θα έχει ένα πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, γιατί... Γιατί φιλοξενούμε στο στούντιο το συγκρότημα Warriors, οι οποίοι παίζουν heavy metal. Θα γνωρίσουμε ένα λαογραφικό όμιλο από τους εργάτες. Και επίσης θα δούμε για τον Dance and Fitness Congress που έγινε στο European University. Λοιπόν, πρώτο μας θέμα για σήμερα θα είναι το Dance and Fitness Congress. Για πες μας λίγα περισσότερα. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο εδώ στην Κύπρο και ήταν ανοιχτό στο κοινό. Πρέπει να πούμε ότι είχε πάρα πολύ ζήτηση, γιατί πολλοί κόσμος πήγε εκεί, γιατί φυσικά θέλουν να διασκεδάσουν, αφού υπήρχε χορός. Και να μάθουν. Και να μάθουν, ναι. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο παρακολούθησαν μαθήματα διάφορων χωρών και το συνέδριο έκλεισε με ένα υπέροχο φαντασμαγορικό show. Mm-hmm. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει αυτό το συνέδριο θεσμός, κάτι που να γίνει δηλαδή κάθε χρόνο, καθώς ο κόσμος το απόλαυσε και γιατί όχι δηλαδή. Προς το παρόν, εμείς πάμε να χαρούμε χορό και show από το συγκεκριμένο συνέδριο. Είναι ένα διήμερο σεμιναρίων, ξεκίνησαν σήμερα και τελειώνουν αύριο το βράδυ. Συμπεριλαμβάνουν dance και fitness, δηλαδή και χορών και γυμναστική. Είναι μια προσπάθεια να προσελκύσουμε ενώσαν το δυνατόν περισσότερο κόσμο προς το χορό, τη γυμναστική, να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν μέσα από το σεμινάριο και κατ' επέκταση να αποταθούν σε διάφορες σχολές ή γυμναστήρια για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Οποιοδήποτε μπορεί να λάβει μέρος, οποιασδήποτε ηλικία. Είναι εντάξει, από 14-15 χρονών και πάνω, αλλά οποιοδήποτε επίπεδο που είναι τούτον το όμορφο. Σαν διοργανωτής των σημερινών σεμιναρίων, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημερινή μέρα. Γεια σας. Το συνέδριο αφορά Dance and Fitness, όπως και το όνομα του. Και στην ουσία θα παρουσιαστούν 12 ενότητες χορού, 10 ενότητες fitness πρακτικά και 4 θεωρητικές 2 ώρες ενότητες που θα αφορούν το personal training και μια θεωρητική ενότητα που θα αφορά το sports event management. Αρχίζει σήμερα και πότε τελειώνει? Τελειώνει αύριο βασικά, ξεκινά από τις 12 μέχρι τις 7 με ενδιάμεσα 10 λεπτά διαλύματα. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο? Ο συνδυασμός του dance and fitness πρώτη φορά γίνεται. Έχουν γίνει διάφορα χορευτικά events και congress και διάφορα fitness. Ο συνδυασμός όμως dance and fitness πρώτη φορά. Δείχνουν ενδιαφέρον οι νέοι, γιατί φαντάζομαι είναι μόνο για νέους. Είναι για όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως αφορά τους νέους, χορευτές, aerobic instructors, personal trainers και γενικά όλο τον κόσμο που μπορεί να έρθει να απολαύσει, να δει. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημερινή σας εμπειρία εδώ στα σεμινάρια χορού? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον θεσμός. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν κάνουν χορό, είναι ωραίο σαν εμπειρία να το παρακολουθήσουν, να βιώσουν την εμπειρία και ίσως μπορεί να ανακαλύψουν ότι ίσως τους αρέσει ο χορός. Σήμερα εδώ έχει διάφορα είδη χορού. Τι είδος διαλέξατε εσείς? Εγώ έχω δοκιμάσει τα πάντα. Μου αρέσει να δοκιμάζω. Μέχρι να καταλήξω τι μου αρέσει. Σήμερα από τα είδη χορού που υπήρξαν εδώ, έχω επιλέξει ήδη 3. Τώρα αν έχω χρόνο να τα κάνω και τα 3, είναι καλό. Θα ερχόσασταν και του χρόνου αν γίνει θεσμός? Πάντα, γιατί όχι. Κάθε τι που δοκιμάζει ο άνθρωπος είναι πολύ καλό. Τουλάχιστον δεν το μένουν αποθυμένο. Και είναι και υγιής. Ήταν πάρα πολλά ωραία. Ξεκίνησαμε ωραία. Να περάσουμε και πιο κάτω. Περιμένετε ο Χρήστος να μας δείξει και άλλα νέα πράγματα. Ελπίζουμε να έρθει και άλλο στον κόσμο, γιατί είναι πολλά ωραία εμπειρία, πολλά ωραίος ο κόσμος, τόπος. Thank you.
Στο σεμινάριο χορού εγώ βασικά διδάσκω. Εγώ θα διδάξω contemporary σύγχρονο χορό, το σύστημα Λιμό. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που ο κόσμος ενθαρρύνει το χορό και το fitness. Ποιες ηλικίες δείχνουν πιο πολύ ενδιαφέρον? Οι έφηβοι περισσότερο, αλλά υπάρχουν και μεγάλος κόσμος, ενήλικες, που τούτο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τότε ο ενήλικας που είναι ξανά καμέν χορό στη ζωή του έρχεται απλά μόνο και από περιέργεια. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική και ένα ακόμη θέμα. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και ήρθε η ώρα να ακούσετε ακόμη ένα τραγούδι από τους Μόριορ. Λοιπόν, πάμε παιδιά! It's all the same to me.
play. Makes no difference what you say. I don't share your greed. The only card I need is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high one and dancing with the devil. Going with the flow. It's all a game to me. Watching you. Double of a quit. Double thick of split. It's the ace of spades. The ace of spades. You know I'm born to lose. And gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I ain't gonna live forever. And don't forget the joker! I know you gotta see me. Greet a man who weep. The dead man's hand again. I see it in your eyes. Take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. The ace of spades. Εσύ όταν παντρευτείς, εντάξει, θα κάνεις γάμο παραδοσιακό ή όχι? Λοιπόν, όταν παντρευτώ. Όταν. Όταν παντρευτώ, ναι, θα ήθελα να κάνω παραδοσιακό γάμο. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, εντάξει. Καλό είναι να κρατούνται και να διατηρούνται οι παραδόσεις. Σωστά. Πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά από το λαογραφικό όμιλο των εργατών μας φιλοξένησαν και μας έδειξαν παραδοσιακούς χορούς, καθώς έκαναν και αναπαράσταση του πώς γίνεται ο παραδοσιακός γάμος στην Κύπρο. Μάλιστα, πρέπει να πούμε εδώ ότι στο λαογραφικό όμιλο αυτό των εργατών συμμετέχουν παιδιά και από τις γύρω περιοχές, όχι μόνο από τους εργάτες. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Και επίσης είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι. Περισσότερα θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η κοινότητα εργατών ή αρκάτες όπως λέγονταν παλιά, είναι η 14η μεγαλύτερη κοινότητα στην επαρχία Λευκωσίας. Έχει γύρω στους 1.800 κατοίκους και ανήκει στο σύμπλεγμα κοινοτήτων της Ταμασού. Η Ταμασός ήταν έναν από τα αρχαία βασίλεια της Κύπρου και το όνομα του ουσιαστικά το πήρε από τους αρκάτες που εργάζονταν στα μεταλλεία της Ταμασού. Είχαν μείνει εδώ, όταν δούλευαν, έμεναν εδώ και όποιος ήθελε να έρθει προς την πλευρά εδώ, προς τον οικισμό, όπως ήταν αρχικά, έλεγε πάμε στους αρκάτες και στο τέλος έμεινε το όνομα αρκάτες. Ελένη μου, γεια σου. Βλέπω ότι τραγουδάς εδώ στο λαογραφικό όμιλο. Πότε άρχισες το τραγούδι και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και με χώρο και με τραγούδι? Βασικά, πάντα τραγουδούσα σε σχολικές παραστάσεις, αλλά στον όμιλο ήρθα τα τελευταία 4 χρόνια. Προσέγγισε με ο κύριος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος του λαογραφικού μας ομίλου. Ερώτησε με αν ενδιαφέρουμε και επειδή πάντα μου άρεσε το κυπριακό τραγούδι, ήρθα και έμεινα τα τελευταία 4 χρόνια. Ασχολείσαι και με το χορό κάποτε? Ναι, μόλις ήρθα έμαθα και χορό και τραγούδι. Συνδυάζομαι και τα δύο. Μπορείς να μας πεις πώς ονομάζεται ο λαογραφικός ομίλος εδώ στους εργάτες? Είναι λαογραφικός ομίλος στο Μαντάλι, το χωριό εργατών.
Πόσα παιδιά έρχονται εδώ για να μάθουν χορούς? Είμαστε γύρω στα 45 παιδιά. Πόσο συχνά γίνονται τα μαθήματα και πώς οργανώνεστε? Γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Την Δευτέρα είναι καθαρά για διδάσκουμε των μωρών, ενώ την Πέμπτη είναι με τη ζωντανή μουσική. Ποιες ηλικίες παιδιών λαμβάνουν μέρος στους χορούς? Από 5 μέχρι 35 χρονών. Τα παιδιά είναι ωραία εδώ στους εργάτες, δείχνουν ενδιαφέρον, έρχονται? Ναι, αρκετό ενδιαφέρον, έρχονται. Πόσα χρόνια έχει τώρα που ασχολείστε εδώ με το χώρο? Εγώ είμαι από τα 6 μου, 17 χρόνια. Από ό,τι είδα διδάσκεται κιόλας. Ναι. Από πόσο χρονών? Τώρα 4 χρόνια. Τι χορούς κάνετε ακριβώς? Κάνουμε κυπριακούς, καθαρά κυπριακούς χορούς. Αντικριστούς, ζεμπέκι, κονγκούζα, συρτό, σούσταν. Και κάνουμε την αναπαράσταση του κυπριακού γάμου, που την κάνουμε στην Κυπριακή Βραδιά, που καθιερώνει κάθε χρόνο το συγκρότημα. Συνδυάζεται με θέατρο? Ναι. Είναι καθαρά αναπαράσταση του κυπριακού γάμου, από το στόλισμα μέχρι το χορό του ανδρογίνου. Κυρία Μιχάλη, μπορείτε να μας πείτε γιατί στεγάζεστε εδώ? Ναι, στεγαζόμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χώρο να στεγαστούμε. Προηγουμένως εξεργαζόμαστε στο σχολείο, αλλά λόγω του ότι δεν είχε χώρο εκεί, ήταν δύσκολο να μετακινούμε τις καρέκλες στα αθρανία. Έτσι, αποφασίσαμε να βρούμε ένα άλλο μέρος. Έχουμε τον κύριο άντρο που μας μαθαίνει να χορεύουμε. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα που έρχεται να μας το βιολιστή, την Ελπον. Σου αρέσει που η μουσική είναι ζωντανή? Ναι. Και σου αρέσουν οι κυπριακοί χοροί? Ναι. Περνάς ευχάριστα? Ναι. Μαζί μας εδώ για να μας μιλήσουν, για να μας πούν λίγα περισσότερα πράγματα για το συγκρότημά τους, έχουμε τον Μίλτο και τον Ανδρέα. Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε. Είσαστε εδώ με το συγκρότημα Morior, έτσι. Μας εξηγήσατε τι σημαίνει Morior, είναι λατινικά. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσο καιρό είστε συγκρότημα? Γύρω στα 3 χρόνια περίπου, μέσα του 2007. Ξεκινήσαμε ως συγκρότημα που έπαιζε μόνο τραγούδια άλλων συγκροτημάτων, τα ειδόλα μας βασικά. Και μέχρι πρόσφατα κάναμε συμφωνία με τη Symphor Productions. Είμαστε μαζί τους. Δηλαδή τώρα γράφετε και δικά σας τραγούδια. Ναι, ναι. Θα ακούσουμε προφανώς και δικά σας. Ναι. Από ποιους εμπνευστήκατε αρχικά, ποιοι ήταν αυτοί που λέγατε τα περισσότερα τραγούδια? Metallica. Metallica. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή τους Metallica heavy metal? Ναι, περίπου. Thrash metal. Thrash metal. Ναι. Τι είναι αυτό? Θα μας εξηγήσουν τα παιδιά. Είναι ένα είδος metal. Υπάρχουν πολλά είδη metal. Είναι κάτι πιο ελαφρύ, ας το πούμε, από ό,τι είχε metal? Πιο βαρετό. Πιο βαρετό. Μάλιστα. Πιο γρήγορο, βασικά. Παιδιά, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το μέλλον σας. Έχετε κλείσει συμβόλαιο με την Symphor Productions. Αλλά μερικοί από εσάς θα πάτε στρατό, άλλοι τελειώνετε. Mm-hmm. Σκοπεύετε να το συνεχίσετε? Ναι. Ναι. Γιατί σας αρέσει το είδος της μουσικής σας, έτσι? Ναι. Μας αρέσει και σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Ναι. Άμα θα βρίσκεται χρόνο, φαντάζομαι, με στρατό, με σχολείο, με όλα αυτά. Πάντα βρίσκεται. Πάντα βρίσκεται. Κάθε πόσο κάνετε πρόβες? Γύρω σε μια φορά την εβδομάδα, περίπου. Παιδιά, έχετε βγάλει, έχετε δικά σας τραγούδια, έχετε βγάλει κάποιο άλμπουμ? Όχι ακόμα. Γύρω στον Απρίλη θα ελπίζουμε να έχουμε έτοιμο άλμπουμ. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο είδος μουσικής? Όχι. Όχι. Όχι, τούτο μας αρέσει και όποτε. Μάλιστα. Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Εμφανίζεστε κάπου? Μόνιμα όχι. Απλά διοργανώνονται κάποια events, κάποιες συναυλίες και είμαστε σχεδόν πάντα εκεί. Ωραία. Όταν φάω και το συντή, θα μπορούσαμε να το ακούσουμε. Μάλιστα, ναι. Θα το περιμένουμε τον Απρίλιο, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε με τραγούδι από εσάς. Θέλετε να μας πείτε μερικά από τα τραγούδια που είδαμε και θα δούμε σήμερα? Θα έξω ένα δικό μας. Λέγεται Death Before Defeat. Και έναν το Motorhead, το Ace of Spades.
humanity. Man of my whole world is consumed. Passes my charade and deceit. Abomination. With the vessel of the air I breathe. Feel your figure pushing from the dark. Now river becomes a horrid face. Τι να γίνει, συμβαίνουν για αυτά, τελειώνουμε και σήμερα. Πρέπει. Πριν σας αφήσουμε όμως, να σας θυμίσουμε τι έχουμε δει σήμερα. Σήμερα είδαμε το Dance and Fitness Congress. Είδαμε επίσης για το λογογραφικό όμιλο στους εργάτες. Και μαζί μας στο στούντιο το συγκρότημα Warrior. Αυτά είναι για σήμερα. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στο email είμαστε εδώ@citanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 22 44 66 35. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στο Ρίκ 1 στις 3.45. Μπράβο. Μέχρι τότε... 3. Την εκπομπή χορηγεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.